την αντίσταση, τον εμφύλιο, τη Χούντα, την κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά. Κατέληξα έτσι να διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα που ανθολόγησα από όσα έχουν γραφτεί για τη συγκλονιστική ιστορία που οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα 2,5 χρόνια μετά το τέλος του εμφύλιου, τον Μπελογιάννη και 3 ακόμη συντρόφους, τον Μπάτση, τον Αργυριάδη και τον Καλούμενο. Το πρώτο απόσπασμα είναι η περιγραφή της Έλλης όπως ήταν το 1948, άμεση συνεργάτη του Νίκου Πλουμπίδη στη βαθιά παρανομία της Αθήνας. Είναι γραμμένη από το λογοτέχνη Κούλη Ζαμπαθά, που εκείνα τα χρόνια διακινδύνευσε να φιλοξενήσει στο σπίτι του και τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Νίκο Πλουμπίδη. Ήταν μια κοπέλα μικροκαμωμένη, γεμάτη εξυπνάδα και μόρφωση. Τάχανες αν την άκουγες να μιλάει. Σπίθα μοναχή. Ήταν ντυμένη του κουτιού. Πράγμα παράξενο για όλους μας. Μα έτσι έπρεπε να κυκλοφορεί στους δρόμους, τούτε στις μέρες τις γεμάτες αίμα, μίσος και δάκρυα, για να μην δίνει στόχο στους χαφιέδες και στους πιούνους που είχαν γεμίσει ολάκερη την Ελλάδα. Τα μαλλιά της τα είχε βαμμένα πυρόξαν, για να μην μοιάζει με τον παλιό εαυτό της. Τα μάτια της κατάμαυρα, γεμάτα εξυπνάδα και γλύκα. Την κοίταζα και την καμάρωνα. Δεν ήξερα για αυτήν τίποτα, ούτε το όνομά της. «Το όνομά μου είναι Ειρήνη», μου είπε μια μέρα. «Είναι ένα από τα ονόματα που είχα στην κατοχή». Τη σεβόμουν απέραντα για το μυαλό της και τις σκέψεις της ορίζοντες.